ζουν σε ένα κόσμο χωρίς ήχους. Ζουν σε ένα κόσμο σιωπής. Και ενώ στα λόγια η πολιτεία είναι κοντά τους και τους στηρίζει, είναι η ίδια που τους καταδικάζει να παραμένουν στη σιωπή. Ο λόγος για τους κοφούς και βαρύκοους της Κρήτης, που ουσιαστικά ζουν αποκλεισμένοι από κάθε δημόσια και ιδιωτική δραστηριότητα, απλά και μόνο επειδή οι ίδιοι δεν μπορούν να ακούσουν, αλλά ούτε και να ακουστούν. Το πρόβλημα των κοφών είναι η επικοινωνία. Και δυστυχώς αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά εμπόδια. Δυστυχώς εδώ στην Κρήτη, σε όλους τους νομούς γενικά εδώ στην Κρήτη, εμείς οι κοφοί εμποδιζόμαστε. Περισσότεροι από 120 άνθρωποι με προβλήματα ακοής ζουν στο νησί μας σήμερα. Και για αυτούς τους ανθρώπους το κράτος, τόσο κεντρικά όσο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν προβλέπει τη δυνατότητα επικοινωνίας. Δυστυχώς, εδώ στην Κρήτη δεν έχουμε διερμηνέα νοηματικής γλώσσας. Δεν μπορούμε να πάμε στο γιατρό, δεν μπορούμε να πάμε στην αστυνομία, να πάμε στην τράπεζα, να πάμε στο εργασίο, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Δεν υπάρχει ταινία. Ήταν μία παλιά, τώρα στην Πάτα ανακούει την σκάλα. Δεν έχουμε ταινία. Όλη η Ελλάδα έχει, εμείς στην Κρήτη δεν έχουμε. Ούτε ένας λοιπόν επίσημος διερμηνέας της νοηματικής γλώσσας δεν υπάρχει σήμερα στην Κρήτη. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να επικοινωνήσουν με υπηρεσίες, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ζητούν να τους σταλεί από την Αθήνα διερμηνέας για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Πολλές φορές στέλνουμε από το σωματείο έτοιμα στο Εθνικό Ίδρυμα Κοφών προκειμένου να μας καλύψει με διερμηνέα νοηματικής γλώσσας, είτε στις κοινωνικές μας εκδηλώσεις, είτε στις προσωπικές μας διερμηνίες. Στερούμαστε το δικαίωμα στην εργασία, νιώθουμε παραγωνισμένοι, αποκλεισμένοι. Όσο για τις προσωπικές τους επικοινωνίες, ευτυχώς που υπάρχουν τα σχολεία κοφών. Πολλοί γονείς και πολλοί από εμάς αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε στα σχολεία κοφών, ούτως ώστε να βρίσκουμε κάποιους δασκάλους που να είναι γνώστες ή να έχουν την επάρκεια στην ελληνική νοηματική γλώσσα και τους καλούμε να μας βοηθήσουν, εν πάση περιπτώσει, στην επικοινωνία μας. Φυσικά κάποιοι δάσκαλοι γνωρίζουν, όχι επαρκώς βέβαια, την νοηματική γλώσσα, όμως αναγκαστικά δεν έχουμε άλλο τρόπο να επικοινωνήσουμε, οπότε ζητάμε από αυτούς τους ανθρώπους να μας βοηθήσουν στην επικοινωνία μας. Αυτό που ζητούν λοιπόν οι κοφοί και βαρύκοοι της Κρήτης είναι το αυτονόητο, να έχουν πρόσβαση στην επικοινωνία. Να υπάρχει επίσημα επαγγελματίας διερμηνέας νοηματικής γλώσσας εδώ. Ζητάμε και πλήρη πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι μόνο το 7 λεπτό δελτίο ειδήσεων. Θέλουμε και σειρές και υποτιτλισμό